Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη του Πολεμικού Ναυτικού, σήμερα παρακολούθησε μια ακόμη άσκηση με τους εθνοφύλακες και τους εφέδρους που πραγματοποιήθηκαν στο νησί της Θάσου. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευε επίσης και ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, και όλοι μαζί παρακολούθησαν την άσκηση εξάλειψης αεροπρογεφυρώματος από δημιουργία εθνοφυλάκων στο νησί. Κύριε Υπουργέ, είμαι ο συνταγματάρχης Κουτζουρέλας Ιωάννης, διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού. Η άσκηση που θα παρακολουθήσετε αφορά εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος που δημιούργησε ο υποθετικός εχθρός από δύναμη δημιουργίας του Λόγου Εθνοφυλακής Θάσου που υπάγεται στο Τάγμα Εθνοφυλακής Καβάλας. Στην άσκηση συμμετέχουν 2 στελέχη και 54 εθνοφύλακες, όλοι οι κάτοικοι της Θάσου, καθώς και στελέχοι εκπαιδευτές από μονάδες του 10ου Συντάγματος. Το ύψαμα που βρισκόμαστε ονομάζεται Εργιάνη, με υψόμετρο 656 μέτρα. Η κατεύθυνση του βορρά καταδεικνύεται. Μπροστά μας και από αριστερά προς τα δεξιά βρίσκονται τα υψώματα Τούμπα, Σπαθί, Πεύκο, Κορυφές. Το ύψομα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας και που υποθετικά έχει καταληφθεί από τον εχθρό ονομάζεται Ανώνυμο. Ο δρόμος που βρίσκεται μπροστά μας συνδέει το χωριό Μικρός Πρίνος με την Ιερά Μονή Παντελεήμονα, 2 χιλιόμετρα από εδώ προς την κατεύθυνση που δείχνει ο δείκτης. Πριν αναφερθούμε στις ασκήσεως, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Τάγμα Εθνοφυλακής Καβάλας ιδρύθηκε το 2011 και διαθέτει 3 λόγους εθνοφυλάκων και τον λόγο διοικήσεως. Η αποστολή του λόγου στην ειρήνη είναι η εκπαίδευση. Οι εθνοφύλακες καλούνται 2 φορές το μήνα για εκπαίδευση και συμμετέχουν εθελοντικά σε ποσοστό που ξεπερνάει το 40%. Την ίδια ώρα που πραγματοποιείται η άσκηση αυτή, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Τσεσμέ πλέει στο Θρακικό Πέλαγος σύμφωνα και με το πρόγραμμα της Ναυτέξ που έχει εκδώσει η Τουρκία. Γεωργίου Θεόδωρος, ελεύθερος κοδευτής. Μιλώντας στους εθνοφύλακες από το νησί της Θάσου μετά το πέρας της άσκησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ιδιαιτέρως ικανοποιημένος και για το υψηλό ηθικό, αλλά και για την ετοιμότητα του λόγου των εθνοφυλάκων και των εφέδρων. Αντιπαθής φυσικού, Χατζέρας Χρήστος, διοικητής τρίτου λόγου εθνοφυλακής Θάσου. Ευχαριστώ! Εθνοφύλακες, είμαστε εδώ σήμερα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον ανάβατο κύριο Αποστολάκη, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον διοικητή του Σώματος Στρατού. Είμαστε περήφανοι που για πρώτη φορά διεξάγεται αυτή η άσκηση εδώ στη Θάσο για σας. Διότι παρότι ειδοποιηθήκατε προλίγων ωρών, συγκροτηθήκατε άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση αποδείξατε ότι οι εθνοφύλακες είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τους βομβούς και τις αιστείες μας. Είναι η κύρια δύναμη αποτροπής μαζί με τον τακτικό στρατό. Στην άσκηση με αληθινά πειρά που διεξάγατε, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα μέχρι τώρα να εκπαιδευτείτε όπως οφείλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα, επιδείξατε επαγγελματισμό, υψηλό ηθικό και άριστη στρατιωτική εκπαίδευση. Είμαστε εδώ σήμερα με τους αρχηγούς σας
γιατί το έτος 2017 έχει κηρυχθεί έτρος εθνοφυλακής. Στις δηλώσεις του ανέμεσα στα άλλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε και σαφές μήνυμα από τη Θάσο. Όπως χαρακτηριστικά είπε, εδώ από τη Θάσο που θα ερχόμαστε πιο συχνά, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους όσοι σκεφτούν να αμφισβητήσουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να πατήσει κανείς. Υπερασπιζόμαστε τις σημαίες, τα νησιά μας, την κύρια χώρα, τις βραχονισίδες μας μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μας, όπως ορκιστήκαμε. Όταν ο λαός και ο στρατός είναι ενωμένοι, κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού, σας συγχαίρω. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλοί από εσάς, όπως βλέπουμε, απέκτησαν εξοπλισμό με δικά τους χρήματα και εκπαιδευθήκατε από μόνοι σας χωρίς να σας έχουμε δώσει αυτές τις δυνατότητες. Από εδώ και πέρα. Και απευθύνομαι και στον κύριο Αντιδήμαρχο. Μέσα στις επόμενες μέρες η Θάσος θα αποκτήσει δικό της πεδίο βολής, όπου θα μπορείτε να εκπαιδεύεστε σε εβδομαδιαία βάση. Θα σας διαθέσουμε ό,τι μέσο χρειάζεστε. Και παράλληλα θα φροντίσουμε, σαν τη σημερινή άσκηση, να γίνονται συχνές ασκήσεις με τμήματα των ειδικών μας δυνάμεων που θα έρχονται από αυτούς το νησί. Θα είμαστε και εμείς παρόντες. Θα είμαστε παρόντες γιατί η πατρίδα μας, μια χώρα ειρηνική που επιθυμεί την ειρήνη και κάνει τα πάντα για να τη διασφαλίσει, για να διασφαλίσει την ειρήνη πρέπει να είναι έτοιμη να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή. Ο στρατός μας, οι ένοπλες μας δυνάμεις, η αεροπορία και το ναυτικό, με υψηλό επαγγελματισμό, υψηλότατο ηθικό, είναι έτοιμοι να αντισταθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση. Αλλά αν ένας λαός δεν είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να συνδράμει τις ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστεί τα πατρώα εδάφη, δεν έχει το ηθικό που εσείς επιδείξατε σήμερα, δεν μπορεί να αποτρέψει απειλή. Γι' αυτό είμαστε εδώ προκειμένου να σας συγχαρούμε αλλά και να σας ακούσουμε. Να κάνουμε αυτό που πρέπει από εδώ και πέρα για να σας παρέχουμε αυτά που οφείλουμε. Και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους όσους σκεφτούν να αμφισβητήσουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ότι από αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να πατήσει κανείς. Υπερασπιζόμαστε τις σημαίες στα νησιά μας, στην κύρια χώρα, στις βραχονισίδες μας, μέχρι τα τελευταία δρανίδα του αίματός μας, όπως ορκιστήκαμε. Η άσκηση σήμερα ήταν εντυπωσιακή. Ανεβάζει το ηθικό σε όλους μας. Και καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η δικιά σας συμμετοχή στην άμυνα του νησιού. Μακάρι να μην χρειαστεί. Αλλά για να μην χρειαστεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό δείχνεται σήμερα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, για να σας κρατήσουμε τιμοπόλεμους, εκπαιδευμένους και να ξέρουμε ότι εδώ έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκροτηθεί σε μηδενικό χρόνο. Είναι εντυπωσιακός ο χρόνος που ετοιμαστήκατε. Ξέρουμε ότι η προειδοποίηση υπήρχε πριν κάποιες ώρες. Το σενάριο της ασκήσεως δείχνει ότι μπορείτε να αναλάβετε οποιαδήποτε αποστολή για την άμυνα του νησιού.